ξεχωριστές μελωδίες για την υποδοχή του νέου έτους ήχησαν στο Ηράκλειο. Μία από τις διασημότερες ορχήστρες της Ευρώπης, η Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης, βρέθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και καθήλωσε το κοινό. It's great for us to be here, obviously, and this time of the year is a very important year for presenting concerts and playing for the audience here is for us very, very rewarding because people are very warm and very open and we can see that the audience reacts very well. Πρόκειται για μια συναυλία γιορτή για το 2024 με κλασικούς βιενέζικους χορούς που αποτυπώνουν με την έγκλη τους το λαμπερό πνεύμα των ημερών. Πόση εντύπωση μας έκανε όχι μόνο σε μένα αλλά και σε όλη την ορχήστρα που η αποδοχή του κόσμου που αυτό οφείλεται βέβαια στον κύριο πρωταγωνιστή της όλης υπόθεσης, βέβαια στον κύριο Μύρωνα Μιχαηλίδη, που είναι και ο διευθυντής εδώ πέρα. Στην ορχήστρα δωματίου της Βιέννης δεν έλειψε το άρωμα Κρήτης, καθώς δύο μουσικοί, πατέρας και γιος, έχουν καταγωγή από το νησί. Σαν Ηρακλειώτης είμαι ακόμα για άλλη μια φορά περήφανος που ξαναφέρνουμε αυτή την ορχήστρα στο Ηράκλειο, στη γενέτειρά μου. Βέβαια, αυτή τη φορά είμαι διπλά περήφανος γιατί είναι και ο γιος μου ο σολίστας, έχουμε μοιραστεί το πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, υπερβολικά χαρούμενος θα έλεγα, που μπορώ και συμπράκτω με αυτήν την ορχήστρα, την παγκοσμίως φήμης και ούτως ή άλλως ήταν και αυτό το όνειρό μου. Την μαγική αυτή βραδιά το κοινό του Ηρακλείου υποδέχθηκε με θέρμη την ορχήστρα δωματίου της Βιέννης και απόλαυσε τα διεθνούς φήμης μουσικά κομμάτια. Είναι μια δουλειά που δεν μαθαίνεται, απλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είσαι γεννημένος γι' αυτό. Δεν σε διδάσκει κανένα σχολείο, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια σε διδάσκουν πώς να παίζεις, αλλά το να σταθείς σε μια σκηνή μπροστά σε τόσο κόσμο και να μπορείς να τους καθυλώσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, δεν μαθαίνεται.